σχέση αυτή ξεκίνησε από τέλη Αυγούστου λόγω της αλλαγής σεζόν. Όσο κράτησε οι υψηλές θερμοκρασίες, τόσο δεν ξεκινάει η δικιά μας η δουλειά. Είναι μια περίοδος δηλαδή κάθε χρόνο χαμηλή. Φέτος ήταν και λίγο χαμηλότερη λόγω των φορολογικών που ανεβήκανε τεκμήρια και τέτοια. Δεν πήγε και τόσο πολύ καλά. Το ευχάριστο είναι ότι από τις αρχές του Νοεμβρίου και μετά, όπως άλλαξε ο καιρός και άρχισε να πέφτουν οι θερμοκρασίες, σιγά σιγά έχουμε ολοκληρώσει και εμείς τις αγορές μας, έχουμε αλλάξει τα εμπορεύματά μας, δείχνει ένα καλό χαρακτήρα. Ευελπιστούμε, όπως πηγαίνουμε προς τις γιορτές, να αυξηθεί αυτό. Περιμένουμε και το δώρο «Φως μου και μάτια μου», τουλάχιστον από τον ιδιωτικό τομέα που αυτό είναι ο τομέας που σηκώνει το φορτίο όλης της χώρας τελικά. Υπάρχουν κάποιοι καταναλωτές που περιμένουν το λεγόμενο Black Friday. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τέτοιο ευελπιστεί ο κόσμος ότι όποια καταστήματα δεν είναι υποχρεωτικό να το κάνουν όλα. Δεν είναι θεσμοθετημένο νόμο του κράτους. Είναι μια εισαγόμενη, πώς να το πω, μια εισαγόμενη μόδα, ένας τρόπος για να αυξήσουν ξεκίνησαν τότε για να αυξήσουν οι πολυεθνικές και έχουν κατέβει και σε πιο μικρά καταστήματα. Θεωρώ ότι κάτι θα κάνουν. Τέταρτος μισθός τον περιμένουμε φως μου και μάτια μου, παρόλο που το σηκώνει το βάρος ο ιδιωτικός τομέας, αλλά είναι ένα ποσό το οποίο παραμένει στην αγορά. Είναι ο κινητήρια δύναμη μέσα στις γιορτές, γιατί είναι κάτι το παραπάνω. Δηλαδή οι πολίτες έχουν προγραμματίσει τους μισθούς καλά, τα κακά τα ψέματα, πριν να τα πάρουμε είναι ξέρουμε που θα τα βάλουμε. Οπότε περιμένουμε το κάτι παραπάνω για να μπορούμε να κάνουμε κι εμείς κάτι για τον εαυτό μας, για τα παιδιά μας, για το σπίτι μας. Οπότε θεωρώ ότι, όχι θεωρώ, είναι νόμος. Αυτό έχει φανεί, ότι όποτε πέφτει ο 14ος μισθός η αγορά ανεβαίνει. Από τους ντόπιους καταναλωτές υπάρχει μια σταθερότητα. Δηλαδή κινείται ομαλά η αγορά. Δεν έχουμε ούτε πολλά ανεβάσματα, ούτε πολλά κατεβάσματα. Φέτος όμως δεν ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι από το κομμάτι του τουρισμού. Είχαμε πάρα πολλούς επισκέπτες, ακούγαμε θα έρθουνε, κρατούσαμε με λίγα λόγια μεγάλο καλάθι και τα ποσά, δεν είναι ότι δεν ήρθανε, τα ποσά που καταναλώσανε ήταν πολύ μικρά εν σχέση με άλλες χρονιές. Δηλαδή ήταν πολλοί καταναλωτές με λίγα budget.